Ρε παιδιά, μήπως έχω μεγαλώσει? Τι είναι αυτά? Ακούω πλοία και δακρύζω. Βλέπω μπαλκόνια και βουρκώνω. Τι έγινε? Και τα πλοία μπορεί να φεύγουν, αλλά τα τραγούδια μας μένουν, ε? Τα γλέντια μας, οι νότες, τα στιχάκια, τα φιλιά. Γεια μας ρε παιδιά.
that someone somehow will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας χαρίσατε μια τόσο ωραία έναρξη και ξεκινάει έτσι η βραδιά μας με εσάς. Καλώς ήρθατε. Πώς σε λένε? Με λένε Μέρση. Μέρση. Από πού είσαι? Από την Ιγυρία. Πες χρόνια πολλά στους συμπατριώτες που σε ακούνε. Άμορα. Άμορα. Πώς σε λένε? Χένοκ. Από πού είσαι? Από Αιθιοπία. Χρόνια πολλά πες μας. Welcome Αγκανά. Ξέρετε πώς σε λένε? Μέκλιτ. Πώς είναι, αγάπη μου? Μέκλιτ. Και από πού είσαι? Από την Αιθιοπία. Αιθιοπία. Χρόνια πολλά. Μέλκα Μόντελ. Εσένα? Με λένε Τάρν και χρόνια πολλά και Βδάνια. Βδάνια. Εσένα? Ντέα. Ντέα. Και χρόνια πολλά. Γκοζουάρ Παρσομβιέτ. Και ποιος άλλος είναι? Πώς σε λένε? Ιζικέν. Από πού είσαι? Φιλιππίνες. Για πες μου. Χρόνια πολλά. Μαλικάν Πασκό. Αγόρι μου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά σε όλους. Η κυρία Μέρη Τσάμι, είστε υποδιευθύντρια του σχολείου. Μάλιστα. Μιλάμε για το Δημοτικό Διαπολιτισμικό Σχολείο. Το Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αλζούπολης. Της Νέας Ιωνίας. Ανήκει στον Δήμο της Νέας Ιωνίας και στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας. Το σχολείο λειτουργεί από το 1984. Τα παιδιά μας είναι από 30 διαφορετικές χώρες. Θα λέγαμε ότι αποτελεί μια γέφυρα το σχολείο μας μεταξύ των πολιτισμών των παιδιών και του δικού μας. Τα παιδιά πιστεύω ότι αγαπούν πάρα πολύ το σχολείο και δεν θα θέλανε, αν τα ρωτήσετε, να πάνε σε κάποιο άλλο σχολείο. Και σε όλη αυτή μας την προσπάθεια μας έχουν βοηθήσει οι φορείς, ο Δήμος της Νέας Ιωνίας και οι φορείς του έχουν προσπαθήσει με χίλιους τρόπους να βοηθήσουν το σχολείο μας και επίσης και το Υπουργείο Παιδείας και οι φορείς του ανάλογα. Είναι από τα λίγα πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε περήφανοι. Μπράβο σε όλους τους εμπλεκόμενους, μπράβο σε εσάς, μπράβο στα πολύ. Παιδιά, μπράβο σας. Καλή δύναμη και πραγματικά εσείς παράγετε πέρα την εκπαίδευση που είναι πολιτισμό σα και αλλιώ παράλληλα και πολιτισμό με τοπί κεφαλαίο. Μπράβο σα. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας, παιδιά, γεια, γεια, γεια. Ευχαριστούμε. Πολύ καλησπέρα σας, καλησπέρα στους Έλληνες απανταχού. Χρόνια πολλά, πολλά, πάρα πολλά. Μπας και πετύχουμε και κάνα καλό. Στατιστικός δηλαδή, μπορεί να ποντάρουμε σε ένα στατιστικό λάθος. Ωστόσο, η ζωή περνάει χωρίς να κοιτάει τη δική μας τη μελαγχολία που λέει. Οπότε κάθε μέρα μας είναι μοναδική, αυτό πρέπει να το πιστέψουμε. Μέρες που είναι λοιπόν να ευχηθούμε τα καλύτερα. Μπορεί να είναι οι γιορτές των παιδιών αυτές τις μέρες, αλλά και οι μεγάλοι έχουμε τις ανάγκες μας. Γι' αυτό και εμείς σας ετοιμάσαμε μια πολύ ωραία βραδιά, με πολύ ωραία παρέα, με πολύ ωραία τραγούδια. Ωραία ορχήστρα, ωραία παιγμένα, ωραία τραγουδισμένα. Να γίνουμε μια μεγάλη παρέα μαζί σας, γιατί μπορεί να μην έχουμε πολλά πράγματα από αυτά που χρειαζόμαστε, αλλά όταν έχουμε ένα στον άλλον, τα πράγματα γίνονται πιο απλά. Αυτό όσο νωρίτερα το καταλάβουμε, τόσο καλύτερα. Αγαπώ σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ, γιατί με έμαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μη σε υποφέρω. Πίνω και μεθώ, ο Χάμαν, μέρα νύχτα τραγουδώ, ο Χάμαν, μέρα νύχτα τραγουδώ. Θα σπάσω κούπες για τα λόγια που πες, θα σπάσω Στέλλα, σε μια όμορφη κοπέλα που μπερνέτα περί τύφτης νύχτη και να τσίφτης από τη μια. Αλλά ήταν όμως γυάλινα και έγιναν κομμάτια. Θα σου ταρπάξει στη τη γροθιά το στήθο σου. Πώς και ζητώ μετάξει. Άρχισαν τα όργανα το που σου κεργάζεται. Να δω το κορίτσι μου λέτε και δυνάζεται. Έτσι. Απόψε ό,τι θες καρδιά μου δεν πειράζει, ακόμα μια φορά σε συγχωρώ. Μόνο πικρές μείνανε στη δική μου πάρτι, σβήστε μ' απ' το χάρτη, σβήστε μ' απ' το χάρτη. Κατ' το Χατζηγύρια γλυό και για τον Άγιο Νήλο. Αλλά βράδυ και πρωί, τι τα θες, τι τα θες, πάντα έτσι είναι η ζωή. Θα γελάς ή θα κλαις βράδυ και πρωί. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσει.
σου μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα, φίλα με τώρα. Πολλά λοιπόν και πάλι σε όλους και όλες, όπου και αν είστε. Ξέρετε ότι μας βλέπετε ανά τον κόσμο. Χρόνια πολλά στην ταβέρνα του Θέμη στη Βοστόνη. Που μας έστειλε χαιρετίσματα. Μαζεύονται, λέει, πάρα πολλοί Έλληνες κάθε Σάββατο και βλέπουν την εκπομπή. Τους χαιρετισμούς μας. Λοιπόν, πάμε να χαιρετιστούμε και να ευχηθούμε. Θανάση Βυσκαδουράκης, ομορφαίνεις και πας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχηθώ χρόνια πολλά, καλές γιορτές να έχουμε, καλά Χριστούγεννα, να είμαστε γεροί, δυνατοί, υγιείς. Και όμως. Περισσότεροι από όλους μας, όλοι μας, λίγο σοφροσύνη και λίγο σύνεση, λίγο ηρεμία, γιατί ζούμε στην νεωρότερη χώρα του υποκόσμου για μένα. Και νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να τσακωνόμαστε, μνημόνια τη μνημόνιο, να χαλαρώσουμε λίγο, μιας και έρχεται ο Χριστός και γεννιέται. Ας πάρουμε τα μηνύματά του τα θετικά και ας γίνουμε καλύτεροι όλοι. Και όλοι να συντελέσουμε το να δημιουργήσουμε και να ξεφύγουμε όλο αυτό το Γολγοθά που τραβάμε όλοι μαζί. Θέλω να παρουσιάσει την εκπομπή, έτσι όπως τα λέει και ωραία. Είναι και κεντυμένος ωραίος άνθρωπος. Συγγνώμη, επειδή ζήλεψα εδώ τα παιδιά, θα ήθελα από τον Άγιο Βασίλη να με ξανακάνει μικρό για να γνωρίσω όλες τις κουλτούρες αυτών των λαών. Επειδή δεν μπορώ να είμαι ούτε μαύρος, ούτε Κινέζος, ούτε Μιγάς και αυτά, εγώ θα πω χρόνια πολλά και καλή χρονιά στην ομαδική γλώσσα. Για την εκπομπή σου, τη βλέπουν και κοφοί άνθρωποι. Βεβαίως. Θα πω χρόνια πολλά και καλά. Από την πλευρά μου. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Κυρία Μαντώκα Στεράτου, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Και εμάς που είμαστε δίπλα σας. Και εγώ που κάνει συνέχεια χιούμορ και δεν μπορώ να παρακολουθήσω τα ωραία τραγούδια. Θέλω να πω έτσι... Χρόνια πολλά σε όλους, υγεία πάνω απ' όλα. Τίποτα άλλο δεν θέλει να μου φέρει ο Άγιος Βασίλης παρά μόνο υγεία. Και να πω ένα γεια έτσι και στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στην Κέρκυρα. Βεβαίως, βεβαίως. Και να κουβαλάνε την τρέλα που έχουν πάντα, γιατί στις μέρες μας χρειάζεται. Αυτό είναι. Όσο για τον Άγιο Βασίλη που έλεγες, κάπου διάβασε αυτές τις μέρες, λέει: Εδώ στην Ελλάδα έχουμε, λέει, Υπουργό Ανάπτυξης. Να μην πιστεύουμε στον Άγιο Βασίλη. Τέλειο. Ωραία, στις γιώβας. Γεια σου, φίλε. Γεια σας. Χρόνια πολλά σε όλους. Να ευχηθώ καλές γιορτές όσο δυνατόν, γιατί περνάνε δύσκολα οι άνθρωποι γενικώς. Εγώ δεν περνάω τόσο δύσκολα, οπότε δεν μπορώ να λέω για μένα. Αλλά για αυτούς που περνάνε δύσκολα, να περνάνε λίγο πιο εύκολα. Στον τόπο μου χρόνια πολλά, στη Θεσσαλονίκη και στο χωριό μου, στο Δροσάτο. Να γίνουν λίγο πιο εύκολα τα πράγματα για αυτούς που περνάνε πραγματικά δύσκολα, γιατί δεν κατανοούμε οι περισσότεροι τι σημαίνει να περνάς δύσκολα. Επειδή έχω τύχει να γνωρίσω κάποιους ανθρώπους τελευταία. Αυτά. Τάξη Παπαμαθαίου, γεια σου, φίλε. Γεια σου, Σπύρο μου. Ναι, χρόνια πολλά. Αυτό που είπες πριν, ότι είναι μια γιορτή των παιδιών. Θα έλεγα λοιπόν αυτό, αν μπορούμε να ξαναγίνουμε κι εμείς παιδιά. Δηλαδή, γιατί έχουμε χάσει λίγο έως πολύ, άλλωστε λιγότερο, άλλωστε περισσότερο, την αγνότητά μας, την παιδικότητά μας. Ναι. Αγαπάτε αλλήλους, αλλά εάν μας χαστουκίζουν, μην γυρνάμε για το άλλο μάγουλο, θα έλεγα. Νατάσα Σίγη, καλησπέρα να το σου λέω. Χρόνια καλησπέρα, πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι πάλι εδώ. Θέλω να πω χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά μου και δεν είναι, ακούγεται λίγο ψυχρό και τυπικό, αλλά αν έχει περάσει κάποια σκαμπανεβάσματα περίεργα, το εννοώ. Το εννοώ να είναι χρόνια πολλά, να είναι καλά. Δεν έχω ιδιαίτερη πατρίδα για να πω, αλλά είδα όλα αυτά τα παιδιά πριν και έχω διαβάσει κάτι πολύ ωραίο σε έναν τοίχο που λέει
κάθε γωνιά της γης πατρίδας μας. Οπότε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Είναι πατρίδα μας. Αντώνης Αδωνίου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, Αντώνη μου. Ευχαριστούμε πολύ για την ωραία παρέα. Να ευχηθώ κι εγώ χρόνια πολλά και καλές γιορτές και πάνω απ' όλα δύναμη να ξεπερνάμε όλες τις δυσκολίες. Στον τόπο που γεννήθηκα, θα σε στεναχωρήσω λίγο, στη Νέα Ιωνία χρόνια πολλά και δίπλα στη Φιλαδέλφια και στην ΑΕΚ βέβαια, να γυρίσει εκεί που πρέπει και εκεί που αξίζει. Σε αυτό είμαι σύμφωνος μαζί σου. Ωραία. Σε αυτό είμαι σύμφωνος. Να γυρίσει εκεί που της αξίζει. Ναι. Σωστά. Ναι. Το ευχόμαστε. Κυρία Ελένη Κοκκίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά και στους Έλληνες να είναι γεροί και δυνατοί να αντέξουν τις δυσκολίες και κάποια στιγμή θα γυρίσει ο τροχός. Στέλνω τις ευχές μου στην πατρίδα της μητέρας μου, στην Τρίπολη, στην Αραχαμίτα και στην πατρίδα του πατέρα μου, στο Πήλιο, στους συγγενείς μου, στο Βόλο και ειδικά στις Μηλιές. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Μαθήνη Μαγκύρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους και καλά. Μην είναι μόνο πολλά, να είναι και καλά. Υγεία όλα να έχουμε. Και όλα δικά σου. Τι να κάνω. Γιατί ό,τι ζητήσεις έρχεται. Έτσι. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε καλά, τι ζητάμε. Λοιπόν, καλά λοιπόν, καλά. Προσωπικά εύχομαι για όλους μας καταρχάς να έχουμε υγεία και μετά να διανθίσει η αγάπη που υπάρχει πολύς χώρος μέσα μας. Και πνευματική ανέλυξη. Και επίσης εύχομαι οι Έλληνες να ενωθούμε, να είμαστε αγαπημένοι και να είμαστε ένα. Γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι η δύναμή μας. Θέλω να πω τα φιλιά μου, την αγάπη μου και τα χρόνια μου πολλά στην πόλη που γεννήθηκα και μεγάλωσα, την Ξάνθη. Έλα παιδιά, γεια σας. Μπάμπη Τσέρδος. Σας καλησπέριζω και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά στα Τρόπαια. Ευχαριστώ χρόνια πολλά. Στα Τρόπαια, αφού επιμένεις να ξεκινήσω από εκεί, αλλά επειδή είναι η γιορτή της αγάπης και της συμφιλίωσης, πρέπει να ευχηθώ και χρόνια πολλά, πολλά στα Λαγκάδια, διότι είναι δύο χωρία με προαιώνια, με προαιώνιο ανταγωνισμό. Να ευχηθώ λοιπόν σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά και νομίζω ότι οι πιο πολλές ευχές μας σε αυτή την περίοδο πρέπει να εστιάσουν σε αυτούς που περνούν πολύ δύσκολα, σε όλο τον κόσμο, αλλά δυστυχώς έχουμε και στην Ελλάδα πλέον ανθρώπους που περνούν πολύ δύσκολα. Κυρία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ, Σπύρο, για άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Εγώ μέσα από την καρδιά μου θέλω να ευχηθώ πραγματικά αυτές τις Άγιες Μέρες όλος ο κόσμος να έχει ένα πιάτο φαγητό στο τραπέζι του, αλλά να μην είναι μόνο για τώρα, να είναι και για τον χρόνο που έρχεται, για τον άλλο χρόνο, για τις επόμενες γενιές και για όλο τον κόσμο. Υγεία και χαρά σε όλους, αγάπη, αδελφοσύνη και σε εμάς τους Έλληνες να πιστέψουμε ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί και μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα! Μπράβο, έτσι μ' αρέσει. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να ρίξουμε κανένα άσμα. Γιατί σας είπα ότι έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία τραγούδια απόψε. Ξεκινάμε με ένα πολύ ωραίο, έτσι θα λέγαμε, ποτπουρί. Γλυκερία Μπάμπη Τσέρδος. Περάστε παρακαλώ. Τουρκογύφτισα,
είναι φωτιά τα χείλη. Καρυφαλός θα φτύει στο στόματο τσιγάρο που είναι το τσαντήρι σου. Πέρα μια βόλτα τσίφτησα. Γειτονιά του φεγγαριού βγήκαν να σεριανίσω, να είδω τα μάτια του ουρανού, τα χείλη να φιλήσω. Να είδω τα μάτια του ουρανού, τα χείλη να φιλήσω. Μέσα στα μάτια σου κυρά τα μαλλιά, φωλιά ζουν άστρα, φωλιά ζουν άστρα κι ανοίξια την καπουλιά. Μέσα στα μαύρα σου κυρά τα μαλλιά, φωλιά ζουν άστρα, φωλιά ζουν άστρα κι ανοίξια την καπουλιά. Δεν θέλω να αλλάξω.
καιρό σαν ξημερώνει 13. Αστεράκι της αυγής στο παραθύρι σου να βγεις κι αν δεις καράβι του νότια να έρχεται από τη ξενιδιά στείλε με τα άσπρα σου πουλιά γλυκά φιλιά. Άρχεται από τη ξενίδια στείλε με τα άσπρα σου πουλιά χίλια γλυκά φιλιά. Είχα φυτέψει μια καρδιά στου χωρισμού την αμμούδια μα τώρα που ήρθα να σε βρω με δαχτυλίδι και σταυρό γίνε το φως μου και του κόσμου η ξαστεριά. Δώσ' μου να πιω και πιες κι εσύ να μείνω αγάπη μου για πάντα στην πικρή στεριά. Σε μια εσκύψα για το χατήρι σου κι ολοκληρώ το κρύψα το παραθύρι σου το κοκκινό γεράμι τη φλόγα του πετά εσύ σε για στεφάνι κι εγώ του θανάτω ρε ασύγκαλα το γυμνάτης δε σου μόνο εγώ κι αν μου γυρίζεις την πλάτη σου εγώ δε σε παρεξηγώ παράτε δυο λιτσίδες ασυγικό σκοπό στο πλάι μου την έχω εκείνη παγαπώ παράτε δυο λιτσίδες ασυγικό σκοπό πλάι μου την έχω, εκείνη που αγαπώ. Άνοιξα στο κήπο μου τη γάρη να βοτίσω τα πουλιά να έρχεσαι κι εσύ πρωί και βράδυ σαν μικρή δροσοστά. Βραδιά με τον αγέρα αναστέναξη καρδιά σήμαμε λαχτάρα καλησπέρα και μου είπες χεχεδιά μίλησέ μου, μίλησέ μου δεν σε φίλησα ποτέ μου μίλησέ μου, μίλησέ μου πως
ξεχάσω, Θεέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, μόνο στο όνειρό μου σε φιλώ. Άσπρα πουλιά και σύννεφα, τον ουρανό θα δείσω και το όνομά σου αθάνατο στη πέτρα θα κεντήσω. Στο περιβόλι του Μαγιού θα πω και θα διαλέξω τα φημιτιά. Μικρό γαλάζιο κρύο, κάποια βραδιά στη αμμουδιά το χείλι σου θα γίνω. Χαρά της γης και της αυγής, μικρό γαλάζιο κρύο. Μαρία Κορινθίου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Εγώ δεν θα πω κάτι διαφορετικό από τους προλαλήσαντες. Θα πω υγεία, και εγώ το λέω μέσα από την καρδιά μου, γιατί θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι όχι μόνο να έχουμε την υγεία μας, να έχουν και την υγεία τους οι άνθρωποι που αγαπάμε, οι άνθρωποι που εκτιμάμε, οι άνθρωποι που συνεργαζόμαστε, να είναι κοντά μας και να προσπαθούμε να είμαστε ευτυχισμένοι έστω και με τα λίγα αγαθά που έχουμε. Γιατί το πιο σημαντικό από όλα θεωρώ ότι είναι αυτό, ότι αν είσαι ευτυχισμένος και υπάρχει ψυχική ηρεμία μέσα στο οικογενειακό σου περιβάλλον, θεωρώ ότι και με τα λίγα είσαι καλά. Αυτό δεν έχω. Χρόνια πολλά. Θανάση Αλταμπάσης. Γεια σας. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά. Μαρία, δεν είπες για καμιά πατρίδα, τίποτα κάνα χειροκρίνη. Πατρίδα, στην Τίνο. Στην Τίνο, ρε παιδιά. Στην Τίνο και στη Βοσόνη που έχω ζήσει πολλά χρόνια. Ωραία, ωραία. Και εγώ θα ευχηθώ τα κλασικά, αλλά πολύ σημαντικά, υγεία, ευτυχία και να αγαπιόμαστε μεταξύ μας. Και νομίζω ότι είναι κατάλληλη περίοδος, εδώ και κάποια χρόνια δηλαδή, έχει αρχίσει να συμβαίνει, που έχουμε αρχίσει να βρισκόμαστε περισσότερο και να δενόμαστε περισσότερο μέσα στη δύσκολη κατάσταση. Και να χαιρετήσω και εγώ τη Θεσσαλονίκη που γεννήθηκα και μεγάλωσα, να χαιρετήσω τις Σέρες από που κατάγομαι και να χαιρετήσω και την Κοζάνη που σπούδαζα και την νιώθω λίγο σαν δεύτερη πατρίδα μου. Πολλές πόλεις. Δεν είπες για το Άγιο Πνεύμα. Γιατί θα το πούμε μετά γι' αυτό. Για το Άγιο Πνεύμα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στο Άγιο Πνεύμα. Χρόνια πολλά, Ελλάδα χρόνια πολλά. Ιερόλουπη. Καλησπέρα, Ρούλα μου. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Εύχομαι αυτός ο χρόνος, αυτό το χρόνο να γιορτάσουμε το εμείς, να φύγουμε από το εγώ. Και μια έτσι ιδέα που σκέφτηκα είναι ότι αν θέλουμε να πάρουμε ένα δώρο στον εαυτό μας, να πάρουμε ένα δώρο για το διπλανό μας, θα το χαρούμε πολύ περισσότερο και νομίζω ότι θα πάρουμε πολύ μεγαλύτερη χαρά αν δωρήσουμε κάτι σε ένα γείτονά μας, σε έναν άνθρωπο που έχει την ανάγκη και να ανοίξουμε λίγο τα μάτια μας στις γειτονιές που μένουμε. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια.
έτσι και από το υστέρημά μας, σας δώσουμε κάτι. Και για τα πλασματάκια που υπάρχουν στον δρόμο, τώρα αυτές τις μέρες που είναι και κρύες, να τα βοηθήσουμε. Καλό θα είναι. Άννα Ανδριανού, καλησπέρα, Λουλά μου. Καλησπέρα. Χαίρομαι χρόνια πολλά. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους, πραγματικά, με υγεία, με ισορροπία μέσα μας, γιατί αν δεν έχουμε ισορροπία μέσα μας, τίποτα από όσα μας δίνονται απ' έξω δεν είναι αρκετό να μας κάνει ευτυχισμένους. Και να πω κι εγώ, συμφωνώ με την Ηρώ, ότι είναι μέρες, και ακριβώς επειδή σαν χώρα και σαν λαός περνάμε δυσκολίες, που το να ενωθούμε και το να συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι είμαστε ένα και τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή που μας το θυμίζει αυτό, ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και ότι σαν γιορτή αγάπης να θυμηθούμε, να ξεθάψουμε την αγάπη από μέσα μας και να την κάνουμε κάτι παραπάνω από μια λέξη και από μια ευχή, να την κάνουμε πράξη, γιατί όπως έγραψε κάπου και έγραφε και ο Έριχ Φρόμ, η αγάπη δεν είναι συνέστημα, είναι πάνω απ' όλα μια απόφαση. Τι ωραίο. Χρόνια πολλά, λοιπόν, επίσης, στην Αθήνα, τι να κάνω, αυτή είναι η πατρίδα μου, στις γειτονιές της που αγαπώ, αλλά και στο Πήλιο που είναι η υιοθετημένη μου πατρίδα. Χαιρετίζω τη δόξα του ελληνικού στίβου, Σπύλιο Ζαχαρόπουλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλω να ευχηθώ σε κάθε απλό Έλληνα πολίτη να ανακτήσει τις δυνάμεις του, την αισιοδοξία του, τις αντοχές του, για να δώσουμε σκληρά έναν αγώνα που θα αλλάξει τα πράγματα στη χώρα μας. Γιατί από τους πολιτικούς διαχρονικά δεν περιμένουμε τίποτα. Έχουν αποδείξει ότι έχουν έλλειμμα ικανότητος και πολλές φορές και ιδιοτέλεια. Εύχομαι χρόνια πολλά επίσης σε όλο τον κόσμο και κυρίως στους αθλητές δρομής που τρέχουν για να προφτάσουν ό,τι προφτάσουν και στην ιδιαίτερη πατρίδα μου που είναι το σιδερόκαστρο της ορεινής τριφυλίας. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Παύλος Αρκόπουλος. Γεια σου, φίλε. Γεια σας. Και εγώ θα ευχηθώ χρόνια πολλά, υγεία, χαρά, ευτυχία. Μόνο που σκέφτομαι ότι για να τα έχει κανείς αυτά πρέπει να έχει στέγη, εργασία, δουλειά, ρεύμα, φάρμακα, σύνταξη, αξιοπρέπεια. Είναι πολύ πιθανόν αυτή τη στιγμή που εμείς βρισκόμαστε σε αυτό το υπέροχο ζεστό περιβάλλον κάποιοι να μας βλέπουν και είναι σίγουρο τυλιγμένοι μέσα σε κουβέρτες γιατί δεν έχουν θέρμανση. Είναι βέβαιο, άλλοι δεν πάλι, είναι πολύ πιθανό, είναι βέβαιο. Άλλοι πάλι είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να μας δουν διότι δεν έχει ρεύμα τηλεόρασή τους. Θέλω να ευχηθώ να είμαστε όλοι κοντά ο ένας τον άλλον και να γίνουμε πιο απαιτητικοί και πιο διεκδικητικοί. Μάλιστα. Αυτό. Κωνσταντίνος Καζάκος, καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Επίσης, χρόνια πολλά σε όλους. Θα συμφωνήσω με τον Παύλο εδώ. Περνάμε δύσκολους καιρούς. Να είμαστε όλοι καλά, να είναι καλά οι άνθρωποι που αγαπάμε, οι άνθρωποι που μας αγαπάνε. Υγεία, αντοχή και διεκδίκηση, που είπε ο Παύλος. Εγώ να πω χρόνια πολλά τώρα. Αθηναίος είμαι, εντάξει, στην Αθήνα. Από τη μεριά του πατέρα μου κάτω προς Πύργο μεριά. Καρίες, να πω χρόνια πολλά. Ναι, Καριές βέβαια. Προς το Αίγιο η μάνα μου, κάτω από τα Βλάκη όλοι. Και θα πω και ένα χρόνια πολλά δύο. Στην Κρήτη που όποτε πάω αισθάνομαι σαν να είναι η πατρίδα μου. Έχω πολλούς φίλους κρητικούς, να είστε όλοι καλά. Και στη Θεσσαλονίκη που είναι μια πόλη που την αγαπάω πάρα πολύ και επίσης έχω πάρα πολλούς φίλους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Όθωνο Μεταξάς. Και συγγνώμη, παρακαλώ. Και το τελευταίο. Συγγνώμη, Όθωνο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να ευχηθώ ένα μεγάλο χρόνια πολλά στους ανθρώπους που δεν έχουν την τύχη που έχουμε εμείς τώρα, που είναι μόνοι τους. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί, υπάρχουν άνθρωποι, ελπίζω λίγοι, αλλά υπάρχουν, που είναι μόνοι τους και περνάνε τις γιορτές μόνοι τους, να είναι όλοι καλά και στις επόμενες γιορτές να μην είναι μόνοι τους. Παρακαλώ. Δεν έστειλα εγώ στην πατρίδα μου. Ναι, έστειλα. Εγώ είμαι Πόντιος Κορίνθου. Έχω αυτόν τον ιδιαίτερο συνδυασμό. Ναι. Στέλνω λοιπόν σε όλους τους Πόντιους αυτές και σε όλους τους Κορίνθιους. Όθωνο Μεταξάς, καλησπέρα, Όθωνο. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ χρόνια πολλά στο χωριό της μητέρας μου, στην Φαλαία Κορινθίας. Και δύο λέξεις να πω μόνο. Μία που την θεωρούμε πολλές φορές δεδομένη, υγεία, πάνω απ' όλα, και όραμα. Όραμα, γιατί αυτό συμβάλλει στην ψυχική ισορροπία, η υγεία. Και στο όραμα συμβάλλει και η τέχνη. Γι' αυτό και τέχνη. Μάλιστα. Αυτά.
Η κυρία Έφη Αλεβίζου. Αλεβίζου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά λοιπόν από και από μένα. Ο μπαμπάς μου από Αρκαδία, η μαμά μου από Καστοριά. Χρόνια πολλά λοιπόν, να πούμε τα δέοντα. Να τα πούμε αυτά, εννοείται. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι αδιανόητο στο τέλος του 2013 και πριν μπούμε στο 2014 να πεθαίνουν άνθρωποι από τις αναθυμιάσεις ενός μαγκαλιού επειδή δεν έχουν να ζεσταθούν. Όμως πρέπει νομίζω να σταματήσουμε στην απλή καταγραφή των γεγονότων και να κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Για να είναι τα τελευταία άσχημα Χριστούγεννα αυτά. Ήθε, ας το ευχηθούμε. Γιώργος Λιανός. Χρόνια πολλά. Γεια σου, Γιώργο. Χρόνια πολλά. Είχατε μια έλλειψη από Ήπειρο, γι' αυτό ήρθα. Και όπως λένε και στην πατρίδα μου, τους φιλιάτες της Πρωτείας, χρόνια πολλά. Βέβαια. Λοιπόν, βέβαια, κάνω βέβαια. Ένα παραλληλισμό. Πιστεύω ότι αν η θεία γέννηση γινόταν στις μέρες μας, η Βιθλέμ θα ήταν πραγματικά παιδική χαρά. Γιατί ο Ιωσήφ θα έπρεπε να κάνει περαίωση για το ξυλουργείο. Παναγίτσα δεν θα έπαιρνε επίδομα το κοιτού. Οι τρεις μάγοι φυσικά λαθρομετανάστες είναι στα σύνορα ακόμα και πρέπει να μπουν. Και νομίζω το χειρότερο απ' όλα είναι ότι εμείς θυσιάζουμε όχι τα πρωτοτοκά, αλλά τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο μέλλον. Οπότε παιδική μάλιστα, χαρά η Βιθλέμ. Γιώργος Παράσχος, καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά. Εγώ θα ήθελα να πω χρόνια πολλά στη δικιά μου πατρίδα, στην Καβάλα, στο μικρό χωριό μου που είναι η Φάτνη της Καβάλας, ένα πολύ μικρό χωριό, τη Μέλισσα, τον Πλατανότοπο και τον Ακροπόταμο που σε βλέπουν ανελιπώς. Εγώ αυτό που θέλω να ευχηθώ στον κόσμο και σε όλη την Ελλάδα είναι αυτές οι ευχές που μου έδωσε μια γιαγιά λίγο πριν φύγω από το χωριό μου και μου είχε πει να έχεις υγεία στο σώμα σου, υγεία στο πνεύμα σου, τύχη και πάρα πολύ αγάπη. Εύχομαι αυτό το πράγμα σε όλους τους Έλληνες που το έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή, να δώσουμε λίγη αγάπη στο δίπλα μας, στον απέναντί μας, μην γυρίζουμε την πλάτη. Όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε με ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, να είμαστε και λίγο ολιγαρκείς και όλα θα πάνε καλά. Δημήτρης Δερμετζόγλου, καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα, σε αυτήν την όμορφη παρέα. Εγώ η καταγωγή μου είναι από τη Μικρά Ασία, ο πατέρας μου δηλαδή, και η μητέρα μου από Ζάκυνθο. Οπότε θα ήθελα να δώσω χρόνια πολλά σε αυτούς τους δύο τόπους. Σε εσάς όλους, ό,τι καλύτερο σας εύχομαι και σε όλο τον κόσμο. Πάνω απ' όλα υγεία, χαρά και ευτυχία και να μας μπει καλά το καινούριο έτος. Με το καλό, με το καλό. Βασίλης Προδρόμου. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται, φίλε. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Μας άρεσες και τι να κάνουμε. Συμφωνώντας με όλους τους προηγούμενους, θέλω να πω καταρχάς ότι οι Σέρες κέρδισαν γιατί είμαστε τρεις και να στείλω συγκεκριμένα στη Σκοτούσα Σερών και στο Σφελινό Σερών τις καλύτερες ευχές μου. Και με το καλό να μας μπει η νέα χρονιά. Και ποιος είπε, και εσύ από εσένα, και εσύ, Σέρες. Χρόνια μου πολλά και στις Σέρες. Σέρο κρατούμε θα μου. Η Αρκαδία, παιδιά, η Αρκαδία έχει πολλούς. Λιανός, σήκω να πούμε τραγούδια, παιδί μου, γιατί είναι σοβαρά τα πράγματα, ναι. Ξαπλώ να κλεισίσμα. Ο ένας πάει σινέμα, ο άλλος πέφτει και κοιμά. Ύπνος με βάρδια δηλαδή, στην πόρτα σύρμα για κλειδί. Ύπνος με βάρδια δηλαδή, στην πόρτα σύρμα για κλειδί. Δυστυχισμέ σε ένα δώμα φυλακισμέ. Δικαίως θα κανακτίζμε και με τα πάντα ιδιασμέ. Πώς τα έχεις έτσι μοιρασμέ, δουνιά ψευτοπολιτισμέ. Πώς τα έχεις έτσι μοιρασμέ, δουνιά ψευτοπολιτισμέ. Πολιτίζομαι.
στη τρέλα του και μη το συνεφέρεις τι γλύνεις από το μυαλό ενός τρελού δεν ξέρεις. Αυτά που έχει υποθήσει και που δεν αξιώθηκε να δει και να αποκτήσει. Thank you.
παρέθηκε. Τόσο άδικα κι αχάριστα μου φερθήκε. Τι παρέθηκε η ψυχή μου, τι παρέθηκε. Τόσο άδικα κι αχάριστα μου φερθήκε. Παιδιά, επειδή αυτές οι μέρες είναι μέρες εξόδου όσο μπορούμε ο καθένας, την έξοδό μας θα την κάνουμε και κυρίως μέρες θεάτρου είναι θεατρικές, αυτές οι μέρες πρέπει να πούμε και λίγο για κανένα θέατρο, να σας προτείνουμε δηλαδή πού να πάτε. Ας πούμε, λέμε τώρα, πες εσύ, Ορέστη, πού να πάνε, ναι. Να πάνε στο θέατρο Gloria. Και γιατί να πάνε στο θέατρο Gloria. Θα πρέπει να πάνε στο θέατρο Gloria, διότι, διότι παίζεται μια καταπληκτική παράσταση που παίζει ο κύριος Παπαματθαίου και ο κύριος Διόβας. Και... και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Λοιπόν, κάνουμε το σπίτι του Φράγκενστάιν, μια κωμωδία σκέτη. Όχι μαύρη, ούτε άσπρη, είναι μια σκέτη κωμωδία, πολύ γελαστή. Έχει στοιχεία musical, έχει τραγούδι, έχει πολύ πλάκα η παράσταση. Ναι, εγώ κάνω το γνωστό Κουασιμόδο, με την καμπούρα. Έπρεπε να φορέσω περούκα κανονικά, ξέρεις, επειδή είναι λίγο παραμορφωμένος, οπότε δεν βόλευε και άφησα τα μαλλιά μου που είναι σαν περούκα. Ναι, είναι μια διασκεδαστική παράσταση, έχει μουσική, χορό, τρέλα, αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Έχει μια παιδικότητα που λέγαμε. Γι' αυτό αρέσει και στους νέους πολύ, έμαθα. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία παράσταση, στο θέατρο Gloria, το σπίτι του Φραγκενστάιν. Το σκηνοθήσει ο Τάσος Ιορδανίδης. Ο εξαιρετικός Τάσος Ιορδανίδης. Να το πω. Τάσος Ιορδανίδης, σκηνοθεσία. Τάκης Παπαμανθαίου, Ορέστης Διόβας, Σοφία Φαραζή, Γιώργος Χρανιώτης, Σταύρος Βίγκος, Μένη Κωνσταντινίδου, Ευθύμης Ζησάκης και Λάουρα Νάργιας. Ωραίο θείος έχετε. Μπράβο, παιδιά. Ναι. Ωραία, ωραία. Καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να πάτε να τους δείτε. Τι έλεγες, Θανάση, τι θες να πεις. Ήθελα να πω κάτι, Σπυρό. Από επιλογή φέτος έμεινα εκτός θεατρικής χειμερινής σεζόν, αλλά θέλω να σου πω ότι είμαι διπλά χαρούμενος και ευτυχισμένος. Είναι γιατί για πρώτη φορά βλέπω πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες έχουν γίνει πάρα πολλές και καλές και ποιοτικές και καλλιτεχνικές. Ακόμα και εισπρακτικά εύχομαι να πάνε καλά. Και πρέπει το κοινό, και φέτος είναι μια χρονιά που ο κόσμος πάει και βλέπει θέατρο. Θέλω να σου πω ότι για πρώτη φορά στη ζωή μου έμεινα άνεργος από επιλογή μου. Και είμαι τόσο τυχερός και ευτυχισμένος, γιατί παρακολουθώντας τις παραστάσεις, ειδικά στις πρεμιέρες ή στην καθημερινή βάση, γίνομαι ακόμα καλύτερος ηθοποιός. Βέβαια, μεγάλο μάθημα. Δεν το πίστευα. Ο δάσκαλός μας το έλεγε. Του λέγαμε τι να κάνουμε τώρα που τελειώνουμε τη σχολή, έτσι, για να ναι. κάνουμε μονολόγους στο σπίτι. Και λέγε, να βλέπετε παραστάσεις και να διαβάζετε λογοτεχνία. Πιστεύω ότι ζηλεύω, τους θαυμάζω, τους καμαρώνω και εξελίσσομαι εγώ καλύτερα για τον έναν. Δηλαδή, πηγαίνω στο σπίτι, κάνω ένα απολογισμό της κατάστασης, όλο αυτό που είδα και βλέπω ότι εγώ αυτόματα βελτιώνομαι. Ωραία, ωραία, ωραία. Έχουμε πολλές καλές θεατρικές παραστάσεις και ο κόσμος να μην φοβηθεί να πάει να δει παραστάσεις. Έχουμε καλές δουλειές, ποιοτικές και όμορφες. Στο θέατρο δεν έχουμε και πολύ. Δεν δικαιούμαστε και πολύ να παραπονιόμαστε, γιατί πάει ο κόσμος, δόξα τω Θεώ, πάει. Ναι. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Ψέματα βροχή, μα η αλήθεια σώζει. Κι η μόνη αλήθεια είσαι εσύ, η πιο γλυκιά ανταμοιβή. Εδώ οι κακίες δίνονται, λευκό σε περιμένω τσιγάρο αναμένω και σε περιμένω στην αγκαλιά σου να σωθώ. Έλα μια αγκαλιά, όπα, ας ορχήστρα. Το κορίτσι
και σε περιμένω. Πάρε μ' απόψε, πάρε με. Στα μαγικά φτερά σου. Πάρε μ' απόψε, πάρε με. Μέσα στην αγκαλιά σου. Thank you.
αυτή τα μπάτα. Η Σμύρνη και το κορδελιό. Το μυαλό χαμένο. Σε ποιο τα ίδιες καπηλιό και βγήκες μεθυσμένο. Και βγήκες μεθυσμένο. Ας μιλέ τα τραγούδια ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να τα κρίζεις. Έλα δυνατά! Στην υγειά σας, παιδιά, στην υγειά σας. Χρόνια πολλά, στην υγειά σας. Βίβα, βίβα, στην υγειά μας, στην υγειά μας. Μπράβο, 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 μπράβο. Δεν πάμε καλά, δεν πάμε καλά. Αντώνη, για πες τι γίνεται στο θέατρο. Α, ωραία, ωραία. Απλώς, λυπάμαι μέρα που είναι, θα αλλάξω λίγο το κλίμα. Ναι. Εμείς δεν είμαστε της κωμωδίας, το ξέρεις. Ναι. Έχουμε ένα σπουδαίο έργο στο θέατρό μας, του Διονύση Χαριτόπουλου, «Τα Αυγά Μαύρα». Είχε ένα θέμα πολύ παράξενο, περίεργο και βαρύ. Αλλά τόσο επίκαιρο και τόσο αναγκαίο για τη σημερινή εποχή που είναι σαν να το παρήγγειλε η ίδια η εποχή να γραφτεί και να παιχτεί. Μιλάει για τις επιπτώσεις που φέρνει σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες, ένας εμφύλιος πόλεμος. Πόσο αυτό το πράγμα είναι οδυνηρό, πόσο είναι κατάρα και πόσο πρέπει να το ξορκίσουμε και να το διώξουμε από τη σκέψη μας, όχι από την πραγματικότητά μας. Δύο παιδιά που στη δίνη του εμφύλιου πόλεμου χαθήκανε, βρεθήκανε χωρίς να το θέλουν διαλυμένα σε αντίπαλα στρατόπεδα και βρίσκονται σήμερα να στηρίξει ο ένας τον άλλον με όποιες αντιθέσεις και με όποια συζήτηση γύρω από αυτό το φοβερό θέμα. Και ο Χαριτόπουλος έχει μία πένα πολύ βαριά, πολύ λεβέντικη και βουνίσια και βάζει τα πράγματα σε πολύ βαριά ερωτήματα και σκληρά στην εποχή μας. Πού πάμε? Πόσο εύκολα μπορούμε να σπρώξουμε έναν άνθρωπο, έναν αδερφό να σηκώσει όπλο στον αδερφό?
Και σήμερα αυτό το μήνυμα είναι τρομερά επίκαιρο και δυνατό. Αυτό το έργο παίζουμε με την Νατάσα. Είναι του Ιωνίση του Χαριτόπουλου. Κάνει σκηνικά. Να πω. Μισό λεπτό, ναι, μισό λεπτό. Ο Νίκος ο Κασαπάκης και θέλω να την ευχαριστήσω και δημόσια. Η Ελένη Καραΐνδρου μας έδωσε την άδεια να χρησιμοποιήσουμε μουσικές δικές της για να επενδύσουμε αυτό το έργο που είναι... Που στο κλίμα φαντάζομαι θα είναι ό,τι πρέπει. Είναι εκπληκτικό. Σε ποιο θέατρο? Το θέατρό μας, στη θεατρική σκηνή, στην πλατεία Κολιάτσου. Θεατρική σκηνή λέγεται. Και παίζουμε η Νατάσα κι εγώ. Και είναι μια κατάθεση ψυχής εφέτος. Μάλιστα. Να πες μου μια σου. Θέλω να πω ότι είναι όλα αυτά που είπε ο Αντώνης, αλλά είναι και μια τρυφεράδα μέσα σε όλο αυτό. Είναι μια αγάπη πολύ μεγάλη που έχουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Αδέρφια. Αυτά τα δύο αδέρφια, ναι. Που προσπαθούν να κρατήσουν στη ζωή ένας τον άλλον. Που προσπαθούν να βρουν τις μνήμες τους και τη ζωή τους. Μέσα από αυτή τη δίνη του πολέμου, του εμφύλιου, μέσα από αυτή τη σκληράδα, βγαίνει όμως κάτι πολύ καλό. Δηλαδή, από το σκοτάδι βγαίνουν στο φως πολύ λυτρωμένοι. Έτσι φεύγει και ο θεατής, δεν φεύγει μαύρος. Καλή επιτυχία σας, ευχόμαστε, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Μπαμπής, πάμε να πούμε τραγουδάκια. Να πούμε τραγουδάκια. Και έχουμε και ετοιμάζω και σπήλιο. Ετοιμάζω και τα Χαρόπουλο. Τραγουδώ και το τέρτι μου ο Χαμάνα στο μπουζούκι μου ξεχνώ και το τέρτι μου ο Χαμάνα στο μπουζούκι μου ξεχνώ. Χασίκλης και Μερακλής, γιατί όλο λες ο Χαμάνα, κούκλα μου πως δε με θες. Γιατί όλο λες ο Χαμάνα, κούκλα μου πως δε με θες. Και τα κορδελάκια σου με του παράνε ο Χαμάνα πως με κογιοναράνε με του παράνε ο Χαμάνα πως με κογιοναράνε. Κατάφερες πως μου το σκάσες ο Χαμάνα με ένα μαγκά το στρίψες πως μου το σκάσες ο Χαμάνα.
μάνα με το σπήλιο το κρύψε. Ωραία, μπράβο. Ωραία, χωρίς. Μπράβο σας. Θέλω κι άλλα κάνω, πώς να σου το πω. Έλεγα παίρνουν τα χρόνια, θα συμμορφωθώ. Μα είναι δώρο, αδώρο να αλλάξεις χαρακτήρα. Τζάμπα κρατάς λογαριασμό, τζάμπα σωστός με το στανιό. Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι πριγκίπεσσα μου. Το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος κι ο χαρακτήρας μας. Εδώ. Λάθη στραβά και πάθη με καλάν σωστό. Ξημερώματα στο δρόμο ρίχνω πετόνια. Πιάνω τον εαυτό μου και χάνω το μυαλό μου. Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι πριγκίπεσσα μου. Το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος κι ο χαρακτήρας μας. Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι πριγκίπεσσα μου. Το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος κι ο χαρακτήρας μας. Σε κάθε δρόμο πάντα υπάρχει ένας
γκρεμό. Αρκεί στην ώρα να τον δεις και να ξεφύγει. Έτσι σε κάθε αγάπη είναι ο χωρισμός, που μοναχά με τις θυσίες θα αποφύγει. Για να έχεις κάποια σε τούτη τη ζωή χαρά, τον άνθρωπο σου πάντα βάσταξε κοντά σου, και θα είναι στήριγμα σαν θα έρθει σύμφορα, και σαν θα δεις να ανοίγε τον κρεμός μπροστά σου. Ένας κρεμός μες στη ζωή μας είναι ο χωρισμός, της ευτυχίας κόβει από το μάτι στράτα. Βρες άλλο δρόμο όσο ακόμα είναι καιρός, και με τον άνθρωπο που πονέσες περπάτα. Βρες άλλο δρόμο όσο ακόμα είναι καιρός, και με τον άνθρωπο που πονέσες περπάτα. Απόψε στη μεγάλη παρέα μας είναι ο Γιάννης ο Σκάλκος με τους φίλους και τις φίλες του, με την ομάδα του τη χορευτική. Γεια σου, Γιάννη. Και έχουμε και χορευτικές ομάδες από τους Δήμους Αγίων Αναργύρων, Καματερού, Γαλατσίου, Νίκαιας και Ρέντι. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Χρόνια πολλά, παιδιά. Ελένη Κοκκίδου, για πες τώρα. Ξέρουμε, το μήνα αρχίζει στη Μουρμούρα, το ξέρουμε. Πάει πάρα πολύ καλά, είναι πολύ ωραία δουλειά. Είσαι μεταξύ των δύο συζύγων σου, Ναι, ναι, ναι. Οι νόμιμοι και οι παράνομοι. Προσγεμόμενοι, ξέρεις, όλα αυτά. Για πες, Ελένη μου. Είναι μια καινούρια εμπειρία για μένα. Δεν είχα παίξει ποτέ στην τηλεόραση. Αλήθεια. Η κωμωδία. Έχω κάνει λίγα πράγματα στη τηλεόραση και ήταν μια εξαιρετική πρόταση. Διάβασα το κείμενο και μ' άρεσε πάρα πολύ. Μου είπαν ποιος είναι ο σκηνοθέτης και για μένα αυτό ήταν μια εγγύηση. Και μετά είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον Αντώνη τον Αντωνίο, που είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος και έχουμε μια εξαιρετική σχέση. Έχω μεγάλη χαρά, γιατί ο κόσμος όταν με βλέπει μου λέει πόσο χαιρόμαστε και πόσο γελάμε αυτή την εποχή που το έχουμε τόσο ανάγκη. Και νιώθω ότι και εμείς προσφέρουμε κάτι, έτσι, το δικό μας το μερτικό στον κόσμο. Μου δίνει μεγάλη χαρά αυτό. Μπράβο σας, παιδιά. Ναι. Μπράβο σας. Ωραία πράγματα. Γίνονται δουλειές που να τις αγαπάει ο κόσμος. Ναι. Και που να είναι με ηθοποιούς. Και όλα και τα παιδιά. Στο θέατρο ετοιμάζουμε με τον Γιάννη τον Καλαβριανό και θα κάνουμε μία ιστορία ευρωπαϊκή ενός μεγάλου έρωτα που έγινε τον 10ο αιώνα στην περιοχή της σημερινής Γαλλίας. Οι Ευρωπαίοι την ξέρουν πάρα πολύ καλά. Είναι μία αληθινή ιστορία με έναν έρωτα ενός φιλοσόφου της εποχής.
και μιας μικρής κοπέλας, 16 χρονών. Είναι ένα εμβληματικό ζευγάρι, ένας Ρωμαίος και Ιουλιέτα θα μπορούσε να πει κανείς, πριν γραφτεί ο Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Είναι σαν το δικό μας τον Ερωτόκριτο και την Αρετούσα. Η διαφορά είναι ότι είναι μια αληθινή ιστορία. Είναι ο Αβελάρδος και η Ελοΐζα. Καλή επιτυχία, Νέχη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον πάντως. Ναι. Πάμε να τραγουδήσουμε κιόλας τώρα. Ωραία, τα λέμε να τραγουδήσουμε κιόλας. Έλεγα να πας εσύ. Ναι. Και με φουρτούνα στην καρδιά το κοίμασε, το κοίμασε τη λύγη. Κι αν κάνει βάρκα σου νερά, τότε τι κάθε σου χαρά. Τη θάλασσα, τη θάλασσα, τη λύγη. Μοιάζεις κι εσύ.
απόψε φύλαμε να με χορτάσεις. Αύριο φεύγω και θα με χάσεις. Απόψε φύλαμε κι αγκαλιάσε. Αύριο φεύγω. Χωρισμού μας αύριο η μέρα ξημερώνει. Η ατυχή αγάπη μας απόψε παιδιά. Μα θέλετε για λέγε, τι κάνουμε αυτόν τον καιρό. Κάνω πολλά. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσω με το θέατρο. Μάλιστα. Επανήλθα στο θέατρο μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Είμαι στο θέατρο ήδη, μαζί με τον Κώστα Σπυρόπουλο, που σκηνοθέτησε κιόλας, τον Χρήστο Βαλαβανίδη, τη Θωμαίδα Ανδρούτσου, την Κατερίνα Γερονικολού, τον Ορφέα Παπαδόπουλο και τη Σοφιάνα Φωτίδη. Παίζουμε μία κωμωδία του Λορέν Μπαφή, λέγεται Talk Talk, είναι από το TOC, από τα σύνδρομα. Είμαστε όλοι ασθενείς με ιδιοψυχαναγκαστικές διαταραχές και σύνδρομα και πηγαίνουμε στον ψυχίατρο, που είναι περιβόητος και παγκοσμίως γνωστός, την χάνει να είναι Έλληνας, κύριος Πάπας. Λοιπόν, πηγαίνουμε εκεί και λείπει όμως, είναι στη Θεσσαλονίκη μας πληροφορούν από εκεί και αρχίζουμε και αποφασίζουμε να κάνουμε group therapy μόνοι μας. Βέβαια, το ένα σύνδρομο του ενός με του αλουνού έρχονται σε κόντρα και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είμαστε από Τετάρτη έως και Κυριακή. Στο θέατρο ήδη. Στο θέατρο ήδη. Έχω ετοιμάσει και ένα βραδινό σοου. Ξέρεις ότι τα αγαπάω τα βραδινά τα σοους. Είμαστε στο ΤΑΣ, στη Βουτάδων 6, στον Γκάζι, κάθε Πέμπτη. Και η ομάδα είναι εγώ, ο Κρατερός ο Κατσούλης, ο Γιάννης ο Αγγελάκης, ο Προκόπης ο Πολίτης, με τρεις υπέροχους μουσικούς. Ο τίτλος μας είναι «Ένσκυλον εντέχνος». Επίσης, η περσινή παράσταση, η The Magirians, με τον Γιάννη Αγγελάκη, τον Προκόπη Πολίτη και εμένα και την ίδια μπάντα, εμφανιζόμαστε κάθε Δευτέρα στο Μπαρμπαρέλα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Αριστοτέλους. Και από Γενάρη θα πάει και το Ένσκυλον εντέχνος να δώσει το παρόν και στη Θεσσαλονίκη. Πολύ πράγμα, πολύ πράγμα. Τα ρούχα βαίνουν καλώς, όπως καταλαβαίνεις, η μεντημένη ολόκληρη Ματσίλδη Μαγκύρα Collection, εκτός από τα παπούτσια και το καλσόν και τα αξεσουάρ. Εντάξει. Ωραία, μπράβο, μπράβο. Πολύ πραγμοσύνη. Πες μας και κάνα δύο τραγούδια τώρα να έχουμε. Άμα από τρία πειράζει. Και τέσσερα, χαρά μου. Πάω λοιπόν να τραγουδήσω. Νάτα, νάτα, αυτά είναι. Αυτά είναι. Τα σπίτια κλείσανε, τη νύχτα έπεσε πολύ βαριά.
και δεν ακούγεται φωνή καμιά. Έμεινα μόνη και είμαι τώρα δεν ρηγαμένο στην ερημιά. Bye 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 και δεν γυρίζει πια. Bye 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 bye.
μου εαυτό. Ήταν το άλλο, το μισό από το κορμί μου. Αυτός ο άνθρωπος αυτός. Ήταν ο άλλος μου εαυτός. Με παρέσυρες τόσο πολύ που έχασα τα λόγια μου, Παύλο. Τι είπα, Παπαμανθέο, όπως είμαστε, φύγαμε. Ναι, 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 είμαι σωρά. Σερ Πάκης. Μας ποτίζουν εδώ πέρα, καλά κάνουν και είμαστε στο κέφι. Ήθελα να πω κάτι να συμπληρώσω. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπημένοι, φίλοι, αδέρφια, συγγενείς, οικογένεια, εκλεκτό κοινό, αγαπημένοι μου Σπύρο, γελάει. Ήθελα να συμπληρώσω κάτι που σκέφτηκα, λοιπόν, που στην παράσταση λέω σαν Κουασιμόδος, που είναι πολύ χρήσιμο και τις μέρες αυτές και για όλους μας, γιατί λίγος πολύ είμαστε ίσως έτσι πολύ ελαττωματικά πλάσματα, δηλαδή έχουμε κάποιο ελάττωμα είτε φανερό εξωτερικό, έτσι, Παύλο λέω, είτε εδώ, είτε εδώ, είτε εδώ, εν πάση περιπτώσει έχουμε κάποιο ελάττωμα. Και ενώ αυτός τώρα, ο Κουασιμόδος που υποδίωμαι εγώ, ο Καμπούρης, ο ελαττωματικός που είναι έτσι, θεωρείται, ας το πω έτσι, βλαμμένος, λέει κάποιες σοφίες. Κάποια στιγμή λοιπόν που τον πειράζουν και άλλοι γελάνε με την καμπούρα του και λέει δεν κοιτάνε καλύτερα τη δικιά του στην καμπούρα, λέει το εξής. Θέλετε να το παίξω, μήπως? Ναι. Ναι, ναι. Λέει λοιπόν. Όλες πάλι σκέφτομαι από μόνος μου. Γιατί μπορεί να είμαι χαζός, αλλά δεν είμαι και βλάκας. Ότι πρέπει να αγαπάω τον εαυτό μου, αφού έτσι κι αλλιώς θα περάσω πολύ καιρό μαζί του. Πάμε στο τραγούδι τώρα. Πάμε, πάμε. Βάζω και τα γυαλιά μου, γιατί είναι λίγο κομμένα τα μάτια μου, γι' αυτό θα φοράω τα γυαλιά, όχι τίποτα. Με ένα παλιό μου φίλο
σας. Αγαπημένοι συνάδελφοι, ευχαριστώ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ. Αγόρι μου κι εγώ εσένα. Κι εγώ, κι εγώ. Ποιος. Λοιπόν, όχι, να μιλήσουμε λίγο για... Περιμένετε. Για λέγε εσύ, συνάδελφε. Εγώ να πω ότι φέτος είναι μια πολύ ξεχωριστή χρονιά για μένα, διότι έχω τη χαρά και τη μία τραγουδάω με μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια που την έχεις ακριβώς δίπλα σου και εγώ δίπλα μου. Είμαστε λοιπόν με τη Γλυκερία στις γραμμές, Κωνσταντινούπολος 111, Παρασκευή Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Ωραία, μάλιστα. Έχετε αρχίσει ήδη, έτσι? Έχουμε αρχίσει ήδη. Πρόγραμμα, το πρόγραμμα φαντάζομαι τώρα τι να κάνουμε. Τέλειο, τέλειο, δεν υπάρχει. Δηλαδή, τα είπε μπάμπε. Πινελιέ μερικέ θα πάρετε απόψε, αλλά λέμε πολλά πράγματα από πολλά. Βγάζει έντεχνο ελληνικό, λαϊκό, λαϊκή μουσική σκηνή. Ναι, έτσι, τέλειο, έτσι, τέλειο, τέλειο. Να πω και κάτι άλλο που κάνω εκτός Αθηνών. Βέβαια. Κάθε Πέμπτη θα παίζω στο Βόλο, στο παλιό Vox, στο συγκρότημα Τσαλαπάτα. Με παιδιά κυρίω από το Βόλο, με επικεφαλή στον Κατζηγιάννη τον Αντρέα για το. Γεια σου, Αντρέα! Τον κουβέντα του Κυριακού. Μάλιστα. Μαζί με τον Μπάμπη στις γραμμές, στον Γκάζι, είναι και ο νόστρο μισέ από τις Αίρες, ο Βασίλης Προδρόμου. Ναι, ναι, τον οποίο Βασίλη, θα τον ακούσουμε σε τον λίγο. Έχουμε αγαπήσει τον Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Βασιλάκη. Γεια σου, Βασίλη. Τώρα τα πράγματα έχουν ανάψει τα αίματα, οπότε δεν μπορούμε να. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα αφήνουμε κάτω. Πέταξε ο άλλος στο γάτι, θα το σκεφτώ. Να πω. Ναι, πες. Ένα πρόγραμμα που επιμελείται ο Στέλιος Φωτιάδης. Άλλα, Στέλιο. Ωραία. Σήκω, Βασίλη, σήκω! Να σκεφτώ με τα μάτια της τα πονηρά τα χάδια της που με κατά της σαν παιδί δυστυχισμένο. Πίνω και ξαναδίνω κι άλλη κατάρα στην αγάπη που ζητά. Μόνο μαζί με πόνο να με αφήνει κάθε βράδυ συντροφιά. Πάλι στη σκέψη της τρελής με βρήκε τ' άστρο της αυγής ξενυχτισμένο. Να σκεφτώ με τα μάτια της τα πονηρά τα χάδια της που με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο. Γάρι σε παλικάρι που αγαπάει ποιος θα δώσει να σωθεί. Χάδια στα κρύα βράδια και μια γωνίτσα στο φτωχό να ζεσταθεί. Πάλι στη σκέψη της τρελής με βρήκε τ' άστρο της αυγής ξενυχτισμένο. Να σκεφτώ με τα μάτια της τα πονηρά τα χάδια της που με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο. Να σκεφτώ με τα μάτια της τα πονηρά τα χάδια της που με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο.
ανάμεσα καλή πολύ και τζάνιο. Βρήκα το Θεό τον επουράνιο. Αντάμωσα το φίλο μου το μερτικά με τα βαριά τσιγάρα και τα σερτικά. Και φούμα φούμα στα ποτσαλάκια, Αγίους έβλεπα και αγγελάκια. Και φούμα φούμα στη Φρεατίδα, ότι μ' αγάπαγες απιστίδα. Αντέξω την τροπή σου δεν το πόραγα. Κρυφά μέσα στα σέρας κυκλοφόραγα. Στα μάτια μου ένα μαχαίρι γυάλιζε, γιατί και το κρασί μια δεν με ζάλιζε. Και φούμα φούμα στα βοτσαλάκια, Αγίους έβλεπα και αγγελάκια. Και φούμα φούμα στη Φρεατίδα, ότι μ' αγάπαγες απιστίδα. Και φούμα φούμα στα βοτσαλάκια, Αγίους έβλεπα και αγγελάκια. Και φούμα φούμα στη Φρεατίδα, ότι μ' αγάπαγες απιστίδα. Και φούμα φούμα στα ποτσαλάκια, Αγίους έβλεπα και αγγελάκια. Και φούμα 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 στη Φρεατίδα, ότι μ' αγάπαγες απιστίδα. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο ρε παιδιά, μπράβο ρε παιδιά. Ήταν η ζωή μου, η αρχή, το τέλος μου κι όλη η ύπαρξή μου. Κάποια κάπου κάποτε ήταν η ζωή. Σαν την υπόσχεσή της. Τώρα μες στα όνειρά μου ψάχνω τη μορφή της. Μα και εκείνη χάθηκε σαν την υπόσχεσή της. Ήταν όμως γυάλινα και έγιναν κομμάτια. Κάποια
σε παλάτια. Τώρα μες στα όνειρά μου ψάχνω τη μορφή της, μα κι εκείνη χάθηκε σαν την υπόσχεσή της. Τώρα μες στα όνειρά μου ψάχνω τη μορφή της, μα κι εκείνη χάθηκε σαν την υπόσχεσή. Πάμε. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Πάμε. Ένα, δύο, ένα. Ήθελα να πω, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Επειδή είναι μέρας χαράς, επειδή είναι μέρας διασκέδασης, είμαστε όλοι αλέγκρο, τρώμε πολύ. Γεια σου, αγόρι μου, γεια σου, αγαπητή. Και επειδή τρώμε πολύ, πίνουμε πολύ, επειδή είναι μέρες γιορτές, επαναλαμβάνω, να προσέχουμε όταν οδηγούμε. Να αποφύγουμε ατυχήματα και δυστυχήματα. Είναι καλό να διασκεδάζουμε, να περνάμε καλά και να πιστεύουμε όλοι στα σπίτια μας ήρεμοι. Και ως σήμερα. Θα με συγχωρήσετε, δεν έχω κάνει πρόβα. Θα ακολουθήσω το μεγάλο ηθοποιό τραγουδιστή, ο Ρέστη. Και θα προσπαθήσω να τα καταφέρω για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά. Θέλω τη συμμετοχή σας, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Άλφα. Χριστούγεννα, 25 Δεκεμβρίου. Είναι μια μαγική βραδιά. Μια ανεπανάληψη. Σπύρος Παπαδόπουλος. Με ευκλεκτούς καλεσμένους. Ένα βράδυ στην Καστέλα σε μια όμορφη κοπέλα που περνέ τα περιτύφτης νύχτη και να τσίφτης από τη μια άλλα. Γνωρίζω όμως ότι να είχε μένα Πειραιώτη τρερπετέρι, σίδερο στο χέρι, άσο στη κουνιά. Ακούρε παλιό μισό, χώρια τη τραβάνια σα, τα γόρια τη τραβάνια σα, τα γόρια. Ένα πενήντα με τα χέρια στην ανάταση. Ακούρε παλιό μισό, χώρια τη τραβάνια σα, τα γόρια τη τραβάνια σα, τα γόρια. Κυρίες και κύριοι, το χειροκρότημά σα. Σε απευθεία σύνδεση Αλφα TV, το καλύτερο κανάλι της ιδιωτικής τηλεόρασης. Εδώ τρώμε, εδώ πίνουμε, εδώ κορτέρουμε τα πάντα από συναισθήματα. Αλλά και ο Κοκκινιώτης ήταν παλικάρι πρώτης και στο τέλος και ίδιο στο νοσοκομείο πήγα σηκωτή και ίδιο σε απασία, μα εκείνη σημασία που τους έφαγε η μαρμάγκα και με άλλο μάγκα έκανε χαλί. Αχρε παλιό μισό, χώρια την τραβάνια σας, τα γόρια την τραβάνια σας, τα γόρια. Αχρε παλιό μισό, χώρια την τραβάνια σας, τα γόρια την τραβάνια σας, τα γόρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ορέστη που τραγούδησε για μας. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Σπύρο, ο επόμενος που ακολουθεί να τραγουδήσει. Τάση, να σου πω κάτι, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ. Ναι. Επειδή πραγματικά δηλαδή. Να ξανατραγουδήσω θέλεις. Το προσπάθησες και το πέτυχες, όπως κάθε φορά όπως είπες. Συμφωνώ απολύτως. Πες. Ναι. Πες. Πες μία στροφή μόνος σου, χωρίς τον ναι. Για να γελάσουμε, όχι τίποτα. Ένα κομμουνιστικό. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, σαν το καραγκιόζι. Κοινές κρεμπτός, δεν μου κάνει όμορφα να σηκώνω, σαν να ήταν επιβάτικος. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, κοινό που με τρώει, σαν το καραγκιόζι. Κοινούς εκτός, δεν
έκανα την τρίπλα. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Καλή καρδιά, όλα καλά, υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά. Όλα καλά, όλοι μου, όλα καλά. Και άμα είχαμε και λεφτά, μια χαρά θα ήταν. Ποιος είναι εδώ? Ποιος, επόμενος. Ο Παράσκος, ο Γιώργος. Φώναξε. Γιώργος, δεν φτάνω καλά. Φτάνει και δεν καλά. Γιώργος Παράσκος. Ω, το τουμπάνο σηκώθηκε. Θα πεις, αγόρι μου, γλυκό. Πες μου, δεν είναι απίστευτος, πες μου. Δεν υπάρχει τόσο άνθρωπος, δεν υπάρχει. Θα σε φιλάω, λέγε αγόρι. Αφού είσαι που είσαι εδώ, ναι. Πάμε με την βοηθειά σου τότε. Ναι. Κυρίες και κύριοι, άρχισαν τα όργανα. Άρχισαν τα όργανα, σηκώ απ' τη θέση σου. Χόρεψε σε υπέκυκλο, κλείνησε τη μέση σου. Έτσι. Χτύπησε τα πόδια σου πάνω στον ασύντικο σκοπό. Έτσι μου γουστάρει, έτσι σ' αγαπώ. Στον ασύντικο σκοπό, έτσι μου γουστάρει, έτσι σ' αγαπώ. Σαν τα όργανα το που σου κεργάζεται. Να δω το κορίτσι μου γιατί και δυνάζεται. Έτσι. Του σου κοπελάρα μου, έλα τι μου κάνεις το κόμπο. Έτσι μου γουστάρει, έτσι σ' αγαπώ. Μπράβο Γιώργο, μπράβο Γιώργο! Σπύρο, βλέπω έχεις και μπαλέτο μαζί. Ναι. Πολύ ωραία, ωραία. Έλα στην υγειά μας, πίνετε ρε τίποτα, πίνετε γιατί είναι σοβαρά τα πράγματα, πίνετε ρε. Ωραία, τι έχουμε πάθει. Λοιπόν, συνεχίζω την ενημέρωση. Τις Πέμπτες που θα είναι ο Μπάμπης στο Βόλο, τι κάνεις? Καλό. Εγώ έχω την τύχη και την ευτυχία και τη χαρά να βλέπω σε κάθε θεατρική παράσταση που πηγαίνω τον κύριο Βυσκαδουράκη. Όπου πηγαίνω σε όποια θεατρική παράσταση είναι μπροστά μου. Οπότε και εγώ φέτος, αυτή τη σεζόν, δεν κάνω κάτι. Αυτά. Λέγε τις Πέμπτες. Θανασί. Εγώ τις Πέμπτες και κάθε μέρα μετά την Πρωτοχρονιά, όχι θέατρο προς το παρόν, αλλά βγαίνει μια ταινία που έγραψα και σκηνοθέτησα στον κινηματογράφο, σε όλη την Ελλάδα. Σας περιμένω να τη δείτε. Την έχουμε κάνει με πολύ αγάπη. Ήταν ένα όνειρο χρόνων. Βρήκα πολύ καλούς συνεργάτες και επαγγελματίες, αλλά και φίλους. Ορίστε. Χορηγούς εδώ. Και λέγεται Πέμπτη και 12, μια και λέμε για Πέμπτες, Πέμπτη και 12 λέγεται. Όχι Παρασκευή και 13 δηλαδή. Λίγο πριν, ναι. Έξυπνος τίτλος. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέγε η Ρούλα. Εγώ την Πέμπτη ξεκουράζομαι γιατί παίζω την Παρασκευή. Πού παίζεις καλή μου? Παίζουμε στο θέατρο Διαδίο. Παίζουμε τις πιο δυνατές. Είναι ένα έργο που έχει γράψει η Άννα. Έχει κάνει μια διασκευή πάνω στην πιο δυνατή του Στρίμπεργκ. Και παίζουμε Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, μαζί με την Αλεξάνδρα Τιτζιάκα και σκηνοθεσία και έχει κάνει η Πέπη Μοσκοβάκου.
Είναι μια πολύ ωραία παράσταση, πολύ αγαπημένη. Άννα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι μια παράσταση που έχει ξεκινήσει από πέρυσι. Έτσι είχαμε την ευτυχία να κρατήσει ένα χρόνο και να το πάμε και δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Διαδίου. Και σκοπεύουμε να το πάμε από την καινούργια χρονιά σε διάφορες, στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορες μεγάλες πόλεις. Γιατί παντού υπάρχουν δυνατές γυναίκες. Διαπραγματεύεται την απιστία, το ερωτικό τρίγωνο και το... γιατί είναι η σύγκρουση μιας συζύγου με την ερωμένη και κυρίως το πόσο μέσα από τον έρωτα οι άνθρωποι ουσιαστικά παίζουν ένα παιχνίδι εξουσίας. Πολλές φορές δηλαδή δύο άνθρωποι, δύο γυναίκες σκοτώνονται για έναν άντρα και στην πραγματικότητα δεν τους αφορά ακριβώς καθόλου αυτός, αλλά η εξουσία αυτή καθεαυτή. Προσπερνάω το σπήλιο, δεν πιστεύω να έχει τίποτα καλλιτεχνικό. Και πάω σε παρακαλώ, πάντα με ξεπερνάω. Παιδιά, έχω ένα παράπονο με τον Σπύρο. Είναι 3 χρόνια που στο θέατρο του έχω κάνει κινητική αγωγή. Θα ξέρουν οι καλοί ηθοποιοί ότι στα ξένα μεγάλες αίθουσες, στα ξένα θέατρα γίνεται αυτό. Τον έχω μάθει να κάνει τον τρελό επί 2 ώρες. Με μια κίνηση η οποία θέλει αφάνταστη αντοχή και οικονομία δύναμης. Και παρότι έχω δουλέψει πολύ σκληρά εκεί, δεν με έχει αναφέρει ποτέ. Βρήκα μια ευκαιρία, αφού με ξεπέρασε να σου το πω. Αλλά μέχρι 5 του μηνός θα παίζουμε, γιατί μετά αρχίζουμε άλλο έργο. 15, όποιος προλάβει να δει, βραβευμένο έργο και δεν το με ανέφερε ποτέ ο κύριος. Γιατί θεωρώ ότι το κάνει από σεμνότητα, αλλά μάλλον με ζηλεύει και λίγο. Πραγματικά ο δάσκαλος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στην παράσταση αυτή. Όντως να είναι καλά. Μας κρατάει όρθιος, γιατί είναι πολύ επιπονόηση σαν προπόνηση η παράσταση. Ευχαριστούμε, δάσκαλε. Εντάξει, τώρα αφού τα πέσει, τα λέω και εγώ, το παραδέχομαι. Έχει δίκιο. Ναι, 3 χρόνια περίμενα. Έχει δίκιο. Ορκόπουλος, για λέγε, τι φτιάχνει. Ορκόπουλος, τι φτιάχνει. Ξεκινάει το πρωί και πηγαίνει σε ένα σπίτι όπου μένει μια σκυλίτσα που τη λένε Έμα. Αυτή σχολιάζει τα πάντα μέσα σε αυτό το τρύπατο σπίτι που έχει στήσει ο Γιάννης ο Μπέζος και περνάμε πάρα πολύ καλά εκεί. Λοιπόν, στα γυρίσματα. Αυτά το πρωί, το βράδυ τι κάνει. Λοιπόν, το βράδυ πηγαίνω στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εκεί συμβαίνει ένα γεγονός θεατρικό. Και θα εξηγήσω γιατί. Καταρχήν, δίνω συγχαρητήρια στον Κώστα τον Καζάκο που επέλεξε αυτό το τόσο επίκαιρο έργο, αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, την συγκεκριμένη εποχή που ζούμε και την ξέρουμε όλοι ποια είναι. Εκεί η επιλογή του έργου είναι έμπνευση του Κώστα. Όπως και η παράσταση που έστησε ο Σταύρος Τσακίρης και οι έξοχες ερμήνες των συντελεστών ηθοποιών, και καταφέρουν μία συγκλονιστική, μοναδική παράσταση. Η παράσταση είναι του Γερμανοεβραίου Πέτερ Βάις, λέγεται «Η Ανάκριση» και είναι βασισμένη στη δίκη του Auschwitz. Είναι ένα έργο κραυγή για τις ιδέες και τις πράξεις του ναζισμού. Το ζω κάθε βράδυ. Έχω τη χαρά να είμαστε μαζί στο Καμαρίνι. Περνάμε πολύ ωραία. Είναι μια εξαιρετική δουλειά, κατά τη γνώμη μου. Πολύ σημαντικό έργο. Είναι ντοκουμέντο, δεν είναι φαντασία. Είναι ακριβώς τα πρακτικά της δίκης, δραματοποιημένα. Είναι πολύ συγκινητικό. Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό. Στο χαιρετισμό. Δύο φορές πήγα να με πάρουν τα κλάματα. Στο χαιρετισμό. Από την αντίδραση του κόσμου που έχει παρακολουθήσει αυτή την παράσταση. Είναι τόσο συγκινητικό. Δηλαδή, σηκώνεται ο κόσμος και χειροκροτάει όρθιος. Και δεν σε χειροκροτάει επειδή έπαιξε ωραία το ρόλο. Χειροκροτάει όλο αυτό που είδε. Γι' αυτό που είδε. Χειροκροτάει επειδή του ανοίξανε μερικά πορτάκια εδώ να σκεφτεί κάποια πράγματα που μάλλον δεν τα είχε σκεφτεί. Μπράβο ρε παιδιά, καλή επιτυχία. Οθόν, παρακαλώ. Για πες. Εγώ κάνω μια ταινία με τη Λένα τη Βουδούρη. Δεν κάνω. Θα την κάνω αν μας αφήσει η ΕΡΤ. Διότι επιχορηγείται από την ΕΡΤ και σταματήσαμε στη μέση. Και τελευταία τώρα με μια έτσι επαφή που είχα τα τελευταία 2-3 χρόνια με δύο πολύ σημαντικούς ανθρώπους της μουσικής, την Μαθία Ρεμπούτσικα και τον Χρήστο Νικολόπουλο, ασχολούμαι και με το τραγούδι με ένα σοβαρό τρόπο, θέλω να πιστεύω, και κάνω κάποια live εμφανίσεις. Και από 2 Γενάρη, τις Πέμπτες που γύρω στις Τσέρτος θα είναι στο Βόλο, και η Μανθήλη που... Στο ΤΑΣ. Εγώ θα είμαι στο Σταυρό του Νότου. Μπράβο, αγόρι μου. Ναι, μπράβο. Καλή επιτυχία. Πάμε να μας πεις ποια τραγούδι λοιπόν τότε, αφού το πας έτσι. Εν τω μεταξύ, αυτό το τραγούδι τώρα που θα πούμε, ήθελα να πάρω ντέφι. Αλλά σκεφτόμουν ότι δεν ταιριάζει με το κουστούμι. Και γι' αυτό πήρα την απόχρωση την ίδια. Ναι, ταιριάζει. Ταιριάζει. Πάμε.
Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες. Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες. Και στο Μαρίφκα την ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις. Και στο Μαρίφκα την ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις. Δεν έπρεπε βασιλική το στέριο να αγαπήσεις. Δεν έπρεπε βασιλική το στέριο να αγαπήσεις. Μόνο έπρεπε βασιλική να τον απαρατήσεις. Μόνο έπρεπε βασιλική να τον απαρατήσεις. Βασιλική σου όμορφη, ξανθιά σαν το κουκλάκι. Βασιλική σου όμορφη, ξανθιά σαν το κουκλάκι. Πώς έκανες απόφαση και πήρες το φαρμάκι. Πώς έκανες απόφαση και πήρες το φαρμάκι. Εγώ το φαρμακί το κάνα ωραία λεμονάδα. Εγώ το φαρμακί το κάνα ωραία λεμονάδα. Το σηκώνα και το πίνα με το συνοστιμάδα. Το σηκώνα και το πίνα με το συνοστιμάδα. Δεν γίνεται, να το προσπαθήσουμε. Να σε ξεχάσω, προσπαθώ.
ξαναρθείς. Προτού να φύγεις έπρεπε καλά να το σκεφτείς. Σε αγαπούσα, ήσουν η αδυναμία μου. Πολύ λυπάμαι που χωρίς με λατρεία μου. Δεν θέλω πια, δεν θέλω πια να ξαναρθείς. Δεν θέλω πια, θέλω πια μες στην καρδιά φωτιά. Δεν θέλω πια, δεν θέλω πια να σ' αγαπώ, να σ' αγαπώ, να σε ξεχάσω προσπαθώ. Μπράβο, τον μπράβο. Μπράβο, Βασίλη. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Ένα μεσημέρι μπράβο, στις Ακροπόλεις θα μέρει. Από λύσεις. Κυρία Έφη Αλεβίζου, τι έχετε να μας ανακοινώσετε για τα... Αχ, νόμιζα που παίζω αυτό το χειμώνα, πουθενά. Τι διαδραματίζετε στη ζωή σας, δηλαδή. Τίποτα, ειδήσεις, ειδήσεις, ειδήσεις. Ραδιόφωνο, ειδήσεις, και ραδιόφωνο. Και ραδιόφωνο, ναι. Τι, για πείτε μας. Καθημερινά 8 με 9, στον Α989. Το πρωί. Το βράδυ. Το βράδυ. Μετά το κεντρικό δελτίο. Μαντό, έχεις να μας πεις τίποτα, καμιά ανακοίνωση, τίποτα. Εγώ είμαι στο ΜΑΤ, είναι μεγάλο σχολείο, μαθαίνω πάρα πολλά εκεί και έχουμε μια εκπομπή καθημερινή, κάθε πρωί, 11 με 12.30. Το διασκεδάζουμε πολύ, έτσι και όπως είπα πριν, πολύ τρέλα στη ζωή μας χρειάζεται και ειδικά στη νέα γενιά, σε εμάς. Τρέλα. Γιατί αλλιώς θα τρελαθούμε κανονικά. Έτσι, έτσι. Και σε εμάς χρειάζεται. Να κάνουμε τις τρελούς για να μας τρελάνουμε. Έτσι ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε κάτι στις θετέλειες. Κορίτσια, για ετοιμαστείτε, γιατί πάμε για τις θετέλειες. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Ναι. Θες. Βεβαίως. Βεβαίως, ρε παιδιά. Αγαπούσα. Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στην κυρία Άννα Αδριανού και αν θέλει να χορέψει. Θέλει να χορέψετε. Για ελάτε. Πάμε, πάμε. Come on.
Στο πασάλι
πως με γέλασες, άιντε γεια σου, μου την έσκασες. Μες την πύρα όταν πήγες, καρυκλάκι μου τι γλύκες, με γραμμόφωνο και πλάκες, τα λγαδάκια με τους μάγκες. Φυλάκια, μαζάκια, άιντε χαρυκλάκι, πως με γέλασες, άιντε γεια σου, μου την έσκασες.
χέρια πήραν, πήραν τα κεριά. Ήρθε ξανά, ήρθε ξανά το βράδυ. Αχ, και δεν μπορεί η παρηγοριά να με βρει στο, να με βρει στο σκοτάδι. Αυτά τα χέρια είναι δικά σου και τα έχει στείλει για να με δικάσουν. Α, είναι μαχαίρια που έχουν το όνομά σου. Αυτά τα χέρια, τα χέρια τα δικά σου. Χέρια γίναν, γίναν σπαθιά. Χριστέ και πάν, Χριστέ και Παναγιά μου. Κι από το στήθος, στήθος μου βαθιά, θα κόψουν τη, θα κόψουν τη καρδιά μου. Πάμε κοινό! Αυτά τα χέρια είναι δικά σου και τα έχεις στείλει για να με δικάσουν. Είναι μαχαίρια που έχουν το όνομά σου. Αυτά τα χέρια τα δικά. Δρόμους μια βραδιά και τους γνωστούς ρωτούσα για το κορίτσι μου που αγαπούσα στην Ελευσίνα μια φορά. Το κορίτσι μου που αγαπούσα στην Ελευσίνα μια φορά. Στο γυαλό, στο πελάγο λιθάρι, για το κορίτσι μου που ήταν καμάρι στην Ελευσίνα μια φορά. Κορίτσι μου που ήταν καμάρι στην Ελευσίνα μια φορά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Ο Λιανός εδώ είναι. Πρώτον, πες μου τι κάνεις και δεύτερον, σηκώνεις και τραγουδάς. Κοίταξε, τι κάνω. Πρωί, πολύ πρωί. Ναι. Ραδιόφωνο, πολύ πρωί τηλεόραση. Τι ραδιόφωνο.
Ραδιόφωνο Σφαίρα με Αρναούτογλου και Κωστάκη. Μάλιστα. 6 με 10, μετά 10 με 1 κάνω εκεί μια παλιοπαρέα εκεί, Λιάγκα Σκορδάη, τα λοιπά. Πρωινό μέχρι τις 1. Μετά τα βράδια παίζω με τον Γιάννη τον Βαρδί. Κάνουμε κάτι συναυλιούλες, παίζουμε σε ένα μαγαζί στο Κολονάκι που λέγεται Blondies, δηλαδή Ξανθούλες. 9.30 ώρα κάθε Κυριακή και κρατάω γερά κάθε Τρίτη. Αγόρι. Αγόρι. Σκότωσε, γιατί την αγαπούσα, γιατί την είχα σαν μικρό παιδί κι όλα τα λάθη της τα συγχωρούσα. Πικρή στιγμή μαζί μου να μιλεί. Τώρα γυρνά παντού και με δικά. Λέει πως ήμουν ένοχος εγώ. Πες ό,τι θες καρδιά μου δεν πειράζει. Ακόμα μια φορά σε συγχωρώ. Σκότωσε, γιατί την αγαπούσα, γιατί την είχα πάντοτε ψηλά, γιατί μέσα στα μάτια την κοιτούσα, για να τη βλέπω μόνο να γελά. Τώρα γυρνά παντού και λέει πως ήμουν ένοχος εγώ. Πες ό,τι θες καρδιά μου δεν πειράζει. Ακόμα μια φορά σε συγχωρώ. Τώρα γυρνά παντού και με δικάζει. Λέει πως ήμουν ένοχος εγώ. Πες ό,τι θες καρδιά μου δεν πειράζει. Ακόμα μια φορά σε συγχωρώ. Θα σου φύγω στο χάδι, θα σου φύγω και γέλαγες εσύ. Πριν μ' αφήσεις σημάδια και τα όνειρα, άδεια. Θα σου φύγω στο χάδι, πριν μ' αφήσεις σημάδια και τα όνειρα, άδεια. Θα σου φύγω στο χάδι. Τώρα κλαις, γιατί κλαις, εσύ δεν είσαι που γέλαγες. Όλοι σου έχεις γκρεμίσει όσα εγώ είχα κτίσει. Τώρα τάχα, γιατί κλαις. Θα σου φύγω στο χάπι, θα σου φύγω
και γέλα και εσύ. Θα βρεθεί άλλο τέρι να με πάρει από το χέρι και θα φύγω στο κάτι. Θα βρεθεί άλλο τέρι να με πάρει από το χέρι και θα φύγω στο κάτι. Τώρα κλαις, γιατί κλαις, εσύ δεν είσαι που γέλαγες θες. Μόνη σου έχεις γκρεμίσει όσα εγώ είχα κτίσει. Τώρα τάχα, γιατί κλαις. Τώρα τάχα, γιατί κλαις. Τώρα τάχα, γιατί κλαις. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αν σας αρέσουν τα πάρα καλά λαϊκά κομμάτια. Άλλα του Βυσκατουράκη, έλα μάνα μου, με το παντελόνι της Μαντόνα. Σβήσε με κυρά μου απ' τα δευτέρια σου κι άιντε τώρα να ανταμώσεις ξανά τα τέρια σου. Τέτοια θέλετε, ε! Στα όπα, όπα σιχά και σε ζηλεύανε να βρουνε τέτοιον άντρα κι άλλες γυρεύανε. Άντρα απ' την κούρτσα. Δώσε τώρα την καρδιά σου σε άλλο πρόσωπο και μαζί μου τώρα παίξε ρόλο διπρόσωπο. Στα όπα όπα σιχά και σε γυρεύανε να βρουνε τέτοιο μόρτι κι άλλες γυρεύανε. Μπράβο Γιώργο, μπράβο, μπράβο, μπράβο Γιώργο, μπράβο. Λοιπόν, Γιώργο, Παράσιος, για πες μου έτσι τι κάνουμε αυτόν τον καιρό. Εγώ τις Πέμπτες το βράδυ δεν δουλεύω. Οπότε θα κοιτάξω να πάω εδώ τους συναδέλφους και πολύ καλούς φίλους. Εμένα τυχαίνει φέτος να έχω δύο πάρα πολύ καλά σχολεία. Το ένα είναι ο Παντελής ο Καναράκης, ο οποίος έγραψε, σκηνοθέτησε την παράσταση που λέγεται Παραμύθια Μάντολες. Βγαίνουμε κάθε Τετάρτη στο Σαμόν, στον Γκάζι. Είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία για μένα, γιατί πιστεύω το συγκεκριμένο είδος δεν θα μπορούσα να το μάθω άλλον καλύτερα. Είναι ο καλύτερος δάσκαλος για μένα. Είναι εξαιρετικός. Είναι εξαιρετικός. Απίστευτος. Και το κατέχει πάρα πολύ. Και το καλό είναι ότι συγκέντρωσε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μαζί μας είναι και η Βασιλική Ανδρίτσου. Πάρα πολύ καλή. Τι ωραία ρε. Η Τίνα Ιτράκου, μια τραγουδίστρια. Η Γιάννα Εσγιάννη, ηθοποιός. Ο Γιάννης ο Σερμετζίδης, ο τραγουδιστής. Και μας έχει κάνει όχι ένα team, μια πάρα πολύ καλή οικογένεια. Και το άλλο μεγάλο σχολείο για μένα είναι η Ελένη. Στο σπίτι μας εδώ στον Αλφα. Που επίσης μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα από εκείνη. Με βοηθάει στα βήματά μου, τη συμβουλεύομαι συνέχεια. Και πραγματικά θεωρώ τον εαυτό μου, αν όχι τον πιο τυχερό, από τους πιο τυχερούς. Η σεζόν μου ξεκινάει πάρα πολύ καλά. Μπράβο, σου εύχομαι έτσι. Όλο και καλύτερα, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Δημήτρης Δαρμετζόγλου, για πες Δημήτρη. Εγώ είμαι στην εκπομπή Πάμε Πακέτο, ναι, με τη Βίκη Χατζηβασιλείου, κάθε Πέμπτη σε 9 η ώρα στον Αλφα. Α, Πέμπτη δεν μπορείς να πας εκεί, εντάξει. Είναι η πρώτη μου φορά στην τηλεόραση. Εντάξει, στην αρχή ήμουν λίγο αμήχανα αισθανόμουν, αλλά εντάξει, στην πορεία το βρήκα σιγά σιγά. Καλά χιλιόμετρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα καλά, σε εύχομαι. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Μπαμπής, πάμε να πούμε τραγουδάκια. Να πούμε τραγουδάκια. Περάστε παρακαλώ. Έλα, ρε,
πάρε τα χνάρια που αφήσα, τα μαύρα δάκρυα μου, και έλα απόψε να με βρεις εκεί στην ερημιά μου. Βήμα, βήμα, δάκρυ, δάκρυ, θα με βρεις σε κάποια άκρη, να κλαίω για σένα αγάπη μου που τώρα ζεις μακριά. Φωτιές, για σένα όταν σπαράζω, πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς. Τα χνάρια που αφήσε κάποιας καρδιάς το αίμα, που μου έριχνες το ύστερνο σου βλέμμα. Βήμα, βήμα, δάκρυ, δάκρυ, θα με βρεις σε κάποια άκρη, να κλαίω για την αγάπη σου που ήταν ένα ψέμα. Δάκρυ σου, μάτια και καρδιές, όταν από τα στήθια βγαίνουν φωτιές, για σένα όταν σπαράζω, πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς. Μια γυναίκα αγάπησα και μου βγήκε χάρτη. Σβήστε μ' απ' το χαρατί, σβήστε μ' απ' το χαρτί. Για φιγούρα μη ήθελε, για εκμετάλλα. Είμαι για κρέμα, αλλά είμαι για κρέμα.
νύχτο με τα δάκρυα πίνω. Το κρασί μου ανάμιχτο με τα δάκρυα πίνω. Όχι και τι θα γίνω, όχι και τι θα γίνω. Σουγιάννη. Πάρτι. Μόνο πικρές μείνανε στη δική μου πάρτι. Σβήστε μ' απ' το χάρτη, σβήστε μ' απ' το χάρτη. Ψυχαλισμα, σιγανό ψυχαλισμα. Δάκρυ, δάκρυ πέφτουνε τις βροχής οι στάλες. Πού να είσαι, χάθηκε. Να με σκάσεις βάλθηκες. Έχω λίγες συμφορές, θα μου φέρεις κι άλλες. Με χτυπούν στο πρόσωπο σιγανό ψυχάλες. Η βροχή δυνάμωσε, η βροχή δυνάμωσε. Για ποιο λόγο άργησες, δεν καταλαβαίνω. Μήπως ξελογιάστηκες, άλλη αγάπη πιάστηκες. Έχω σου το ομολόγο, το μυαλό χαμένο. Άρχισα να ανησυχώ και σε περιμένω. Είναι η ώρα μια μισή. Αν και πέφτει η βροχή, περιμένω ακόμα. Πού να λησμονήθηκες και δεν με λυπήθηκες. Η αγωνία μου φέρε την ψυχή στο στόμα. Είναι η ώρα μια μισή, μα περιμένω ακόμα. Thank you.
Πολλές φορές σου μιλήσα με χρώματα στο στόμα. Στο είπα όσα έμαθα, τα έμαθα με το σώμα. Μισός ψυχή, μισός κορμί κι η πείνα μου θηρίο. Μισή ζωή σπαταλήσα να ζήσουν και τα δύο, να ζήσουν και τα δύο. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα, φύλα με τώρα. Το νερό, μα ουρανός με ζούσε. Όταν μετρούσα τι μπορώ, η γη δεν με χωρούσε. Κυνήγησα τις ομορφιές, μα με κλέψε η λύπη. Οι αλήθειες μου εσύ όταν κλαις, και της καρδιάς μου η χτύπη, και της καρδιάς μου η χτύπη. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα, φύλα με τώρα. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα, φύλα με τώρα. Μπράβο, Σπυλιό! Πάμε, 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 μαέστρο, πάμε! Κι αν
γυρίζουμε ξενύχτιδες τα βράδια κι αν ρομάτζες τραγουδάμε στα σκοτάδια κι αν τα νιάτα μας τα κάναμε ρημάδια και με πόνο τα ποτήρια μας ρουφά σε σελαφά, σε σελαφά. Μας ταράζει στα χαστούκια κι αν στα μάκουλα το δάκρυ κάνει λούκια κι αν τα τρώμε μέχρι φράγκο στα μπουζούκια και στην τσάθα κακομυρίδες σοφά σε σελαφά, σε σελαφά. Γεια σου Σκάλκο με το παλέτο σου. Είμαστε αλάνια, διάλεκτα παιδιά μέσα στη πιάτσα και δεν τη τρομάζουν οι φουρτούνες στη δική μας ράτσα και δεν τη τρομάζουν οι φουρτούνες στη δική μας ράτσα οι καφές, τι τα θες, πάντα έτσι η ζωή θα γελάς ή θα κλαις βράδυ και πρωί οι καφές, τι τα θες, πάντα έτσι η ζωή τραγούδι και το λέμε και μες στα στραπάτσα μάθαμε ποτέ μας να μην κλαίμε και μες στα στραπάτσα μάθαμε ποτέ μας να μην κλαίμε τι τα θες, τι τα θες πάντα έτσι είναι η ζωή θα γελάς, τι θα κλαις βράδυ και πρωί τι τα θες, πάντα έτσι είναι η ζωή. Θα γελάς ή θα κλαις βράδυ και πρωί. Για στην κοινωνία μας χτυπούν αλήπη τα υπόρες μέσα στο τραγούδι φεύγουνε χαρούμενες οι ώρες μέσα στο τραγούδι φεύγουνε χαρούμενες οι ώρες τι τα θες, τι τα θες πάντα έτσι είναι η ζωή θα γελάς ή θα κλαις βράδυ και πρωί τι τα θες, τι τα θες πάντα έτσι είναι η ζωή θα γελάς θα κλαις βράδυ και πρωί.
όλους τους Έλληνες όπου γης, Αμερική, Αυστραλία, Αφρική, Ευρώπη. Μεγάλες κουβέντες από ένα μεγάλο μυαλό. Τον αγαπημένο Μανώλη Ρασούλη. Να είναι καλά εκεί που είναι και που μας βλέπει. Παρακαλώ. Επειδή πήγαμε και παίξαμε το έργο «Το Συναξάρι» του Ανδρέα Κορδοπάτη στο Σικάγο, καλεσμένοι από την Ομοσπονδία των Αρκάδων εκεί, θέλαμε με αφορμή αυτό το τραγούδι, έτσι συγκινήθηκα, να στείλουμε ένα χαιρετισμό στους Έλληνες εκεί στο Σικάγο, να είναι καλά και όπως πάντα να σκέφτονται την Ελλάδα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Καλά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, παιδιά, συστήνω την ορχήστρα μας και πάμε για φινάλε. Έχουμε τον κύριο Κώστα Σέγκη στα keyboards. Τον κύριο Πέτρο Πελέλη στα κρουστά. Πέτρος. Τον κύριο Άγγελο Κουσάκη στα κρουστά επίσης. Τον μπάσο, ο κύριος Πόλης Πελέλης. Ακορντεόν, Γιάννης Τσέρτος. Μπουζούκι ο Δημήτρης Δρέπας. Και ο Γιώργος Δρόκας επίσης μπουζούκι. Στο βιολί ο Ζης Κλαβουνάκης.
Κώστας Φωτιάδης, ο Βάζελος στην κιθάρα. Δημήτρης Καπηλίδης στο πιάνο. Μαέστρος. Πάμε για φινάλι λοιπόν. Ήταν μια εξαιρετική βραδιά. Ευχαριστούμε καταρχάς όλους τις κυρίες και τους κυρίους, τους χορευτές που ήρθαν εδώ και μας δώσαν τόση χαρά. Όλους εσάς βεβαίως, που χωρίς εσάς δεν γίνεται τίποτα, την ορχήστρα μας και... άντε, ψηλά το κεφάλι και κουράγιο και πάμε να πούμε ένα ωραίο τραγούδι στο τέλος, έτσι να τελειώσουμε με χαρά και με κέφι. Και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, παιδιά, αλλά εμείς να μας το ορθεί. Γιατί είπαμε, μας θέλουν κατηφείς, τρομαγμένους και σκυφτούς. Όρθιοι, όρθιοι. Πάμε. Έλα, Δημήτρη. Σιγάρα, σαν καραβιού φουγάρα και μοιάζαν οι καφροί μας προσεχές. Ουσίες, με ουσίες κοινοβουλεύματα κι αρχίσαν να σε δίνονται με στο μυαλό τα πνεύματα. Ουσίες, ουσίες κοινοβουλεύματα κι αρχίσαν να σε δίνονται με στο μυαλό. Πάρα πολύ για όλα.